Αυτή είναι η αρμόδια τη δηλαδή. Αλλά είναι και επικίνδυνη. Δεν μπορεί ένα τουριστικό προορισμό που ξεπερνάει πλέον το 1 εκατομμύριο αφήξει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον κεντρό, θα έλεγα, τρόπο. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούν τουριστικοί προορισμοί μικρότερου βεληνικού να έχουν επαρκέ προσωπικό και ο κόσμο μονίμω να είναι υποστελεχωμένη. Η παρουσία μας εδώ δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Θέλω να σας πω και να σας ανακοινώσω ότι θα κάνουμε παραστάσεις στα Υπουργεία και στην αρμόδια Υπουργό Τουρισμού και στον κύριο Δένδια. Δεν πρόκειται να εξαντλήσουμε την παρουσία μας μόνο εδώ. Επικουρικά η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να στηρίξει το έργο της ελληνικής αστυνομίας σε κάποιους κρίσιμους τομείς. Γνωρίζετε ότι και η Δημοτική Αστυνομία είναι υποστελεχωμένη. Υπάρχει μια αρμονική συνεργασία και της κρατικής αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας, η οποία όμως έχει πεπερασμένες δυνατότητες. Οι παραστάσεις αυτές, κύριε Αντιδήμαρχε, θα γίνουν μήπως σε συνεννόηση με περιφέρεια, βουλευτές για να υπάρξει. Προφανώς και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος έχει αποφασίσει να είναι παρόν και αυτή η διαδικασία ξεκινά άμεσα, προκειμένου να κλείσουν τα απαραίτητα ραντεβού, κυρίως με την Υπουργό Τουρισμού, η οποία οφείλει να κατανοήσει το τι συμβαίνει στην ακριτική οίκο, και αμέσως μετά με τον κύριο Δένδια.